Οι μαγιές βρισκόμαστε στην Ηλιούπολη. Είμαστε μαζί με τον Άλεξ. Και σήμερα θα παιχτεί ένα τρελό σκηνικό. Μην μου κάνεις τέτοια κόλπα. Δεν ξέρω αν θα το δείτε σε αυτό το βίντεο. Λίγο φρούτ. Ναι, δεν ξέρω αν θα το δείτε σε αυτό το βίντεο ή θα το δείτε στο επόμενο ή σε κάποιο. Αλλά κανονίζουμε να κάνουμε ένα σκηνικό στο RC το οποίο θα είναι τουμπάνο. Θα το απογειώσει το μηχανάκι, θα το πάει σε άλλο επίπεδο. Δεν έχω πάρα πολύ μπαταρία, οπότε μάλλον θα κλείσει. Επίσης να πω ότι το μηχανάκι αυτή τη στιγμή έχει λινά, πριν λίγο έβρεχε. Θα είχαμε φύγει, δηλαδή θέλαμε να φτάσουμε να το κάνουμε το πρωί αυτό, έχει πάει 5 ώρα κοντά και δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε, γιατί μετά από τις καυτές μέρες που έκανε ψήθηκε να αρχίσει να βρέχει τώρα η φάση. Τι λέει, πού είστε, τι χαμπάρια, δηλαδή. Το έχουμε λιώσει το τρέσερ, μαγκές. Και άσε που όποτε σκάει ο Άλεξ και είμαστε έτσι με παρέα, του το ζητάνε όλοι βόλτα και το έχουμε πάρει, θα έλεγα τώρα. Απ' έξω δεν το έχω ακούσει, κάνει τρελό ήχο. Σήμερα το θέμα είναι κανένα, όπως πάντα. Απλά παίρνω το μηχανάκι, κάνω βόλτα και μιλάω. Εδώ είναι κάτι φούρα, ρε γαμώ, το θα ήθελα να κατέβω, να σας δείξω το λάστιχο, αλλά είναι τόσο ορίζια να πούμε εδώ βάση. Αυτή τη βδομάδα έχω δει μπροστά μου 7 τρακαρίσματα. Το ένα το δα live να γίνεται κιόλας. Είναι η βδομάδα, είναι ο Αύγουστος που όλοι το τερματίζουνε δέρμα. Οπότε θέλει προσοχή τώρα, μάγκες, γιατί το ρύζι είναι ρύζι εδώ. Ας σας πω το ένα. Πήγαινε απλά ρε μαλάκα στην Γλυφάδα, πάνω στον κεντρικό δρόμο που είχε εκεί πέρα. Και γυρνάω το κεφάλι μου και βλέπω μία τύπισσα με ένα κόρσα, μία γυναίκα βασικά, ήταν μεγάλη ηλικία. Και έχει κουμπώσει σε κάτι παρκαρισμένα, έχει μπει μόνη της. Δηλαδή ήταν τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και βλέπω το αμάξι της να έχει πάρει 4 αμάξια μαζί, να είναι πλάγια στον δρόμο και είχε κατέβει με τον άντρα της, τύφλα μεθυσμένη. Κατέβηκα εκεί πέρα στα μάτια να δω τι ρόλο βαράνε. Και άμα είναι καλά, είδα ότι η γυναίκα είναι καλά τέλος πάντων και έφυγα. Και στα καπάκια δεν περνάνε, μπρο, δεν περνάνε 2 λεπτά και πάω πιο πάνω στην άλλο Γλυφάδα και βρίσκω το ίδιο πράγμα μπροστά μου. Βλέπω μια άλλη τύπισσα η οποία έχει μπει πάλι μόνη της στα παρκαρισμένα. Γυρνάω και της λέω. Κοπελιά, να το πάω σπίτι το μηχανάκι να το κρύψω. Έχει και άλλες τέτοιες σαν και σένα έξω. Όλο αυτό που θα σου πω είναι σε μία εβδομάδα τώρα, εντάξει. Αυτή τη βδομάδα. Βγάλε ρεζέρβα η μπουμπούκα. Τώρα σου ήρθε που έχουμε να πάμε στην ευχή. Είναι άλλο να το βλέπεις την κίνηση. Καλά, φούλα κατάλληλος με τα αλληνά τώρα, αλλά τέλος πάντων. Που λέτε, ναι, είμαι στο φανάρι, κόκκινο το φανάρι, και περιμένω να ανάψει πράσινο. Πρώτος, κλασικά με το μηχανάκι, πάντα πρώτος είσαι. Ανάβει πράσινο το φανάρι και περνάει ένα δευτερόλεπτο να ξεκινήσει. Και περνάει ένα δευτερόλεπτο να ξεκινήσω. Και βλέπω μια τύπισσα περνάει με κόκκινο με ένα γιάρης μπροστά μου, έτσι κάθετα. Μπαμ. Τη βρίζομαι στο κεφάλι μου, λέω εντάξει, αυτή θα μέτρωγε, γιατί εγώ άμα είχα φύγει με το που άναψε πράσινο, θα με είχε πάρει μαζί της. Και τι έγινε, ακούω να πούμε φρεναρίσματα τέρμα, γυρνά το κεφάλι μου δεξιά και τη βλέπω την τύπισσα και στουκάρει πάνω σε ένα smart με δύο κορίτσια και τη στέλνει και τη βάζει γκολ σε ένα σπίτι. Κατευθείαν πάλι δεξιά, εντάξει, κορίτσια, αν είστε καλά και τι έγινε. Μπρο, η τύπισσα καταλάβετε τι έκανε, επειδή δεν είχε EBS, είχε πάρει φόρα αυτή να περάσει το πορτοκαλί κόκκινο να πούμε. Και δεν τράκαρε επειδή πέρασε το κόκκινο, αλλά επειδή πήρε φόρα για να περάσει το κόκκινο, τράκαρε μετά. Ήταν τα κορίτσια εκεί πέρα, κάναν αναστροφή και τσε εμβόλησε. Εντάξει, εγώ γέλασα και λίγο, αλήθεια θα το πω, γιατί ήταν όλες με νιχάρες τόσες βαμμένες και το ένα τάλο. Το smart είχε γίνει άχρηστο και δεν ασχολούσαν καν με τα αμάξια. Η μία έλεγε, α, το, τα νύχια μου, κοίτα τι πάθανε, η άλλη. Αλλά εντάξει, μια κοπελίσσα έσπασε το χέρι της μαλάκα, της λέω πονάς, μου λέει δες και μου δείχνει το χέρι της και ήταν σαν σίγμα. Της λέω, εσύ όπως είσαι, κάτσε κάτω, βάλ το πάνω σου και περίμενε. Ναι, οπότε βλέπετε τρακαρίσματα και τέτοια, σταματήστε να ρωτήσετε άμα είναι όλοι καλά, γιατί στην τελική είσαι και ο μόνος που το είδε. Ο Ιώη Μαγκές. Τι λέει που είστε. Πήραμε το τρεσεράκι λοιπόν για να βγούμε βόλτα. Γιατί επειδή έκλεισε η κάμερα στο προηγούμενο βίντεο, έπρεπε να βρω να τσοντάρω κάτι και δεν έχασε ευκαιρία. Πήρα το Tracer. Μου είναι πιο εύκολο να μιλάω στο Tracer. Είναι ολοφάνερο, έτσι. Πριν 2 μέρες γύρισα το βίντεο με το RC8 που είδατε. Και να σας πω ότι από εκείνη την ημέρα έχω δει άλλα 3 τραγαρίσματα. Οπότε όντως υπάρχει θέμα τον Αύγουστο. Έχουμε βγάλει τελείως το traction έξω και έχουμε μπει στο 1.
Μάγκες, έμαθα πώς γίνεται. Εντάξει, δεν ήταν και πυρηνική φυσική. Εδώ με τα κουμπάκια. Μας το πήραν το άρση, μάγκες. Αλλά είναι σε καλά χέρια. Δεν θα σας πω ακόμα τι θα κάνουμε. Θα το δείτε και δεν θα το πιστεύετε. Ο man που έχει στα χέρια του το RC8 αυτή τη στιγμή, για να μπορώ εγώ να μετακινούμε για να κάνω την τρέλα μου και για να κάνουμε και ένα βιντεάκι μαζί μου, έδωσε το μηχανάκι του. Το οποίο μηχανάκι του είναι από τα πιο τερματισμένα μηχανάκια που εγώ προσωπικά έχω δει. Δεν θα σας πω ούτε τι είναι, έτσι, στην πίεση. Οπότε το επόμενο βιντεάκι θα είναι με το μηχανάκι του. Κάτσε να δούμε εδώ πέρα τι μου στέλνουν μηνύματα. Οπότε μόλις μάθαμε από το κινητό ότι πρέπει να πάμε αριστερά εμείς και όχι δεξιά. Αλλά τώρα εδώ που έχω έρθει δεν βλέπω το φανάρι. Κάτι λένε για ανάβησο. Μάγκες, πήρα βόλτα το τρέισερ προχτές και έτσι όπως έκανα βόλτα, κοίταγα πίσω και σε μια κατεβασιά πέταξε, μάγκες, ένα φλογίδι τόσο. Και ήταν και μπλε, έλεγα μαλάκα, αυτή είναι ζωή. Ο Τζόνι μου έστειλε μήνυμα ότι θέλει το μηχανάκι μου για την έκθεση και να το ετοιμάσουμε, να το κάνουμε τέρμα και να το κατεβάσουμε. Οπότε θα πω ότι όποιος θέλει να δει το μηχανάκι από κοντά και το πώς έγινε και γενικά, θα λένε ποιος είναι αυτός ο ακατάλληλος εδώ πέρα που μας έφερε το αρσί με λινά. Μπρο μου, θέλεις λάστιχο. Πόσο ωραίο μπορείς να αλλάζεις ταχύτητες με το ένα χέρι. Το shifter σε αυτό τελικά το χρησιμοποιώ και στο κατέβασμα. Κάνει ρεύμα. Δείτε εδώ. Κοίτα, χωρίς συμπλέκτη κατέβασμα. Και πετάς κατεβασιά χύμα. Τον Οκτώβρη στο ΆΚΑ θα γίνει μια έκθεση. Δεν έχω ακριβώς πληροφορίες αυτές, αλλά δεν χρειάζεται να σας το πω από τώρα. Κάντε ένα follow στο Instagram να δείτε το story και θα είναι και το RC εκεί πέρα. Δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση να φέρω και το φιονάκι, αν έχουν χώρο στο περίπτερο. Οπότε, ποιος γουστάρει να έρθει να τραβήξει φωτογραφίες με το RC και αυτά, μπορεί να σκάσει εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν θα είμαι και τις τρεις μέρες εκεί ή ποιες ώρες. Αλλά γι' αυτό κάντε, σας λέω, ένα follow στο Insta. Γιατί όταν είμαι εκεί θα κάνω story, ρε παιδιά. Όποιος γουστάρει, σκάστε μύτη. Λογικά θα τυπώσουμε και αυτοκολλητάκι, ποιος γουστάρει να έρθει να πάρει. Τελειώνει, μάγκες, το καλοκαίρι, επιτέλους! Επιτέλους! Αυτό το πράγμα που έζησα φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή το ότι δεν θα περνά όλο το καλοκαίρι μία βόλτα το Νίτσα, δεν το περίμενα. Λέω εντάξει. Μάγκες, το Tracer έχει cornering φώτα. Τι είπα τώρα. Θα προσπαθήσω να στρίψω να τα δείτε. Όταν στρίβεις, φωτίζει το δρόμο. Περίμενε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ή μπορεί να λέω και σώτες. Μπορεί να είμαι και σωτέμπορας. Για να ακούσουμε. Κοιτάξτε τώρα, technology μιλάμε, εντάξει. Οπότε έχει να πάω και πιο κάτω, έχει Everest και στο Θεό. Πάμε εκεί που λέει το GPS. Που έχει ρε Everest, ρε μαλάκα, ναι, όντως. Τώρα θυμήθηκα. Μάγκες, έφτασα εδώ και δεν είναι κανένας. Πάμε να τους βρούμε μαζί, ρε παιδί μου. Εντάξει, ψάχνουμε ένα I8, οπότε άμα είναι κάπου θα τον δούμε, πιστεύω. Πω πω ρε, μάγκες. Θέλω να του βάλω launch control. Νομίζω γίνεται και με το μαμά εγκέφαλο, άμα πάμε για πρόγραμμα, παίζει να γίνεται να του βάλουμε launch. Μου αρέσει πάρα πολύ το launch. Είσαι σε φάση του φανάρι. Το είδα σε άλλο βίντεο. Όταν κοιτάω έτσι γίνεται χαμός. Ω, να το! Α, έχουμε πρόβλημα εδώ, ε. Έχουμε πρόβλημα εδώ, μπρο. Παίζει προβλέμο. Και τα δύο βέβαια ανοίγουν τις πόρτες πάνω, οπότε ίσως να μην υπάρχει πρόβλημα. Βολτάκι με το σγού. Το ποιος είναι ο σγού θα σας το πω συνέχεια, πολύ το ξέρετε. Πάρε εδώ αμάξι. Πάρτε εδώ αμάξι. Λοιπόν, άμα κάνουμε βόλτα θα στη δείξω. Κλείνω γιατί είμαι ο weirdas τώρα, αυτό.